Κύριε Υπουργέ, για πολλωστή φορά μια αναμενόμενη φθινοπορεινή καταιγίδα οδήγησε σε νεκρό και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του λαού. Προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε λαϊκές περιουσίες και υποδομές στην Αττική, την Εύβοια, τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μακεδονία, σε όλη τη χώρα. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και η αναγκαία υποδομή. Οι ευθύνες της κυβέρνησης, των προηγούμενων κυβερνήσεων και του αστικού κράτους είναι εγκληματικές. Θεωρούν κόστος τις λαϊκές ανάγκες, όφελος τα καπιταλιστικά κέρδη σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας κατατέθηκε για τις ζημιές της πλημμύρας στην Εύβοια που προκάλεσε η Αθηνά και προειδοποιήσαμε για τον κίνδυνο. Η πολιτική που έκαψε τη Βόρειο Εύβοια τον Αύγουστο την έπνιξε σε συνθήκες μιας συνηθισμένης για την περιοχή βροχόπτωσης. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η καθυστέρηση στα αναγκαία διαβρωτικά μέτρα είναι προκλητική. Δεν έγινε καν η αρχή των αντιπλημμυρικών έργων. Η κυβέρνηση παίζει με την ατομική ευθύνη και τη ζωή του λαού. Τι έγινε στην Εύβοια? Καθαρίστηκαν πρόχειρα κάποια ρέματα και δεν είχαν διέξοδο τα νερά. Οι εκβολές ήταν φραγμένες. Αυτό έγινε στην Αγία Άννα και στο Αχλάδι. Κάθε φορά πλημμυρίζει η Κοτσικιά και το Ψαροπούλι. Οι Ροβιές και η Λίμνη αντιμετωπίζουν θανάσιμο κίνδυνο. Οι ποταμοί Κυρέας και Νηλέας είναι αφημένοι στη μοίρα τους μετά την κακοκαιρία του Ζορμπά το 2018. Το Μαντούδι και τα χωριά του έχουν θρηνήσει νεκρούς. Μόνιμα καταστρέφονται καλλιέργειες. Η Ιστιαία υποφέρει. Το Λιλάντιο πεδίο καταστράφηκε το 2009, θρηνήσαμε νεκρούς το 2020 και δεν έχει γίνει κανένα μα κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρούν μη επιλέξιμα. Καμιά πρόνοια για τη γέφυρα των Φύλων, κανένα ουσιαστικό έργο στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, στα Στήρα, την Κάριστο, το Αλιβέρι και την Κίμη. Κύριε Υπουργέ, να δώσετε συγκεκριμένη απάντηση και να πείτε πώς και πότε θα προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα, πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις και όχι με τους άθλιους όρους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυρόπληκτοι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, πριν να αναφερθώ στην ερώτηση, να διαβεβαιώσω το Σώμα και από αυτό εδώ το βήμα ότι η κυβέρνηση συνολικά, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κάνουν όχι μόνο ότι είναι εφικτό και επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση εμφάνισης των φαινομένων, σχεδιάζουμε μια συνολικότερη, θα έλεγα, αντιμετώπιση για την προστασία του πληθυσμού και των περιουσιών των πολιτών. Και ο σχεδιασμός αυτός κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά τη μελέτη και εκτέλεση έργων σε δύο επίπεδα. Στα βραχυπρόθεσμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών και στα μακροπρόθεσμα για τη θωράκιση της χώρας και την ενδυνάμωση του κρατικού μηχανισμού για να επιτυγχάνεται η άμεση επέμβαση. Ο δεύτερος άξονας έχει ως επίκεντρο τον πολίτη, που πλήττεται από τα φυσικά φαινόμενα και η πολιτεία υποχρεούται να άρει τις συνέπειες με μέτρα άμεσης ανακούφισης, όπως είναι η κρατική αρρωγή, καθώς και η κίσκη και οτιδήποτε άλλα μέτρα λαμβάνουμε. Αλλά και μέτρα συνολικότερης άρσης των συνέπειων, όπως είναι η στεγαστική συνδρομή, ο άτοκος ή ο χαμηλότοκος δανεισμός. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες για λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε, βαίνουν τα τελευταία χρόνια αυξανόμενες. Αλλά υποχρεούμαστε να αντιτάξουμε ένα σχεδιασμό που θα μειώσει τις συνέπειές τους. Όπως έγινε και με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, όπου μειώθηκε η τροτότητα των κτηρίων. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της ερώτησής σας, κύριε Βουλευτά, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά στην αρμοδιότητα άλλων συναρμοδίων Υπουργείων, είτε ΣΟΤΑ,
πρώτου και δευτέρου βαθμού. Για να μην εκλειφθεί αυτό ως απόπειρα αποφυγής, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχετικά ερωτήματά σας, διότι ως κυβέρνηση δεν διαχωρίζουμε ενέργειες και μέτρα πρόληψης. Καταρχάς, να καταστήσω σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις η συναρμοδιότητα κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων δημιουργεί σύγχυση όχι μόνο προς τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες, αλλά ιδίως ως προς την επιβαλλόμενη συμπεριφορά ανάλογα με το είδος του φυσικού φαινομένου. Τι θέλω να πω με αυτό? Άλλη αντιμετώπιση του σεισμού, άλλη της πυρκαγιάς και άλλη της πλημμύρας. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση μελετά και σταδιακά προβαίνει στην απλούστευση των αντίστοιχων προβλέψεων και στο μονοσύνδεμαντο, όσο είναι επιτρεπτό, καθορισμό αρμοδιοτήτων, όπως έγινε και με τον πρόσφατο νόμο για την κρατική αρρωγή. Τώρα, ειδικά για τα αντιπλημμυρικά έργα, οφείλω να διευκρινίσω ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την υφιστάμενη από δεκαετίας νομοθεσία, εμπλέκεται, και επαναλαμβάνω σε αυτό το σημείο, μόνο όμως στις περιπτώσεις που ένα έργο θα κριθεί ως εθνικής σημασίας και αποκλειστικά για το τμήμα της μελέτης και της κατασκευής του έργου αυτού, το οποίο μετά την αποπεράτωσή του περιέρχεται στην ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που οφείλει να προβαίνει στη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, τον καθορισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων. Τα προσωρινά αντιπλημμυρικά μέτρα που εκτελούνται κυρίως σε ορεινούς όγκους που αναφερθήκατε, που έχουν προσβληθεί από πυρκαγιά ή στην ορεινή κοίτονιδα των ρεμάτων, τα λεγόμενα έργα ορεινής υδρονομίας με τα μικρά ξυλοφράγματα, αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα και υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικίας δασικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνεπώς, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αρμοδιότητα αποκλειστικά σε μελέτες και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως ειδικά και σημαντικά έργα εθνικού επίπεδου. Όλα τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αυτά ως προς τις αρμοδιότητες, για να μην καταλείπεται αμφιβολία ως προς τις οφειλόμενες ενέργειες. Τώρα, στις περιπτώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως είναι ο σεισμός, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, από την εμφάνιση του φαινομένου μεταβαίνει στις πληγείς περιοχές με το σύνολο του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και ξεκινά πριν καν τεθεί το οποιοδήποτε αίτημα την καταγραφή των ζημιών, και διαβεβαιώνω την Εθνική Αντιπροσωπεία, όπως έχουμε απαντήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, ότι αυτό γίνεται χωρίς να υπολογίζονται επικρατούσες συνθήκες και καθ' υπέρβαση, θα έλεγα, εκ μέρους των υπηρετούντων υπαλλήλων. Και γι' αυτό πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλοι. Η ηγεσία του Υπουργείου μας μία και μόνο εντολή δίνει σε τέτοιες περιπτώσεις: να ολοκληρωθεί η καταγραφή στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε οι πολίτες να λάβουν άμεσα την οφειλόμενη κρατική βοήθεια, και αυτό γίνεται. Και αυτό το παρακολουθούμε και εγώ και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής. Το βλέπετε άλλωστε τι έχει συμβεί στην Κρήτη, όπου σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 11.500 πρωτοβάθμιες αυτοψίες και ήδη έχουμε διενεργήσει και κάτι λιγότερο από 2.000 δευτεροβάθμιες. Ζητάτε όμως να πληροφορηθείτε την πορεία των ενεργειών καταγραφής των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Εύβοια. Οφείλω να διευκρινίσω τις περιπτώσεις πλημμυρών, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία, αν διαβάσετε το σχέδιο Δάρδανος, τις αυτοψίες διενεργούν οι υπηρεσίες οικίας περιφέρειας και των πληγέντων των Δήμων, και βάσει αυτών των στοιχείων οριοθετείται και η πληγήσα περιοχή. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων, η ηγεσία του Υπουργείου, όπως έγινε στην περίπτωση του Ιαννού, ενεργοποιήσαμε υποστηρικτικά τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, αφού όμως πρώτα είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα από την περιφέρεια. Είμαστε σε διαρκής επαφή με τους Δήμους και με την περιφέρεια. Είμαστε στη διάθεσή τους να συνδράμουμε με οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Τα υπόλοιπα στη δευτερομιλία μου. Δεν είναι πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ, που επιχειρείτε για να καλυφθεί η τραγωδία που έχει ζήσει ο λαός μας και οι πολύ βαριές συνέπειες, να παιχτεί αυτό το άθλιο πινκ-πονκ ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση και τα δασαρχεία στην περίπτωση των πλημμυρών. Όμως αυτή η απαράδεκτη πρακτική έχει οδηγήσει στο να ανακυκλώνονται συνέχεια αυτά τα προβλήματα που πλήττουν το λαό μας. Δηλαδή, και σήμερα η κυβέρνηση επιχείρησε να δικαιολογηθεί με ψεύτικους ισχυρισμούς για να καλύψει τις ευθύνες της, για να καλύψει τις ευθύνες αυτού του σάπιου συστήματος που υπηρετεί και του αστικού κράτους που θάβει ή καίει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά χτυπάει ρεκόρ
όταν πρόκειται για αντιλαϊκά μέτρα, καταστολή και προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Το κράτος αυτό που διαχειρίζεστε διαθέτει δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των οικονομικών ομίλων που έχουν θησαυρίσει. Δίνει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και γυρίζεται τις πλάτες στη λαϊκή απέτηση για αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική προστασία. Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν διδάχτηκαν τίποτα από την τραγωδία της Μάδρας και τους 8 νεκρούς πέρυσι στην Εύβοια. Το άλοθη της έντασης της βροχής και της κλιματικής αλλαγής σας εκθέτει. Το πρόβλημα είναι η πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των ομίλων, η εμπορευματοποίηση της γης, το μπάζωμα ρεμάτων, η έλλειψη ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και κατάλληλων υποδομών. Η δασοκτόνα πολιτική που οδήγησε στις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και στις άλλες περιοχές επιδεινώνουν την κατάσταση και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, πέρα βρέχει επιχείρηση να εξαφανίσει αυτό το πρόβλημα. Περιοχές της Αθήνας μετατράπηκαν σε λίμνες. Μαθητές προσπάθησαν να διασωθούν σε πλημμυρισμένα σχολεία. Λεωφορείο έγινε υποβρύχιο. Δεκάδες άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Είναι προκλητική η απουσία μέτρων πρόληψης. Ό,τι και να λέτε, κύριε Υπουργέ, ο αναγκαίος έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση υποδομών λόγω της κρατικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών. Και εσείς ικανοποιήστε και καμαρώνετε με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Οι τραγωδίες που ζει ο λαός μας έχουν θέσει την αναγκαιότητα αλλαγής πορείας της χώρας. Η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία μπορεί να διασφαλιστεί με την πρόταση του ΚΚΕ. Στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού. Αυτό είναι αναγκαίο. Οι μαζικές κινητοποιήσεις του λαού της Εύβοιας, ο συντονισμός της δράσης πυρόπληκτων, πλημμυροπαθών, σεισμοπαθών που οργανώνουν κινητοποίηση στις 6 Νοέμβρη στο Σύνταγμα δίνει αποφασιστική απάντηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας επιμένει τώρα αντιπλημμυρικά έργα στην Εύβοια και σε όλη τη χώρα. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο 100%, χωρίς όρους, το επαναλαμβάνουμε, και προϋποθέσεις για όλους τους πληγέντες. Άμεσα μέτρα αποκατάστασης οδικού δικτύου, δικτύου ίδρευσης, εξασφάλιση της στέγασης, της σύτησης όλων των πληγέντων και από τις φωτιές και από τις πλημμύρες και από τους σεισμούς. Ευχαριστώ.